Με το κεφάλι ψηλά εδώ και ένα μήνα παλεύουν για το αυτονόητο. Το αυτονόητο που λέει ότι δεν γίνεται το 2020 την ώρα που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες για τα παιδιά του κόσμου να πάνε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αυτές να απολύονται. Την ώρα που τα τμήματα θα έπρεπε να είναι λιγότερα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί, στο Περιστέρι να βιώνουμε άλλη μια αντιλαϊκή απόφαση που δεν θα τη φορτωθούν μόνο αυτοί οι 14 εργαζόμενοι, αλλά θα τη φορτωθούν και τα παιδιά του περιστεριώτικου λαού και τα παιδιά του κόσμου που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό το λέμε γιατί σήμερα ήρθαμε με πολύ καθαρό το κούτελο. Τους κάναμε ανοιχτή έκκληση σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους εδώ και ένα μήνα να μην ψηφίσουν αυτή την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση. Όχι για συναισθηματικούς λόγους, αλλά γιατί και τα επιχειρήματα που θέτουν είναι για τα σκουπίδια και καταρρίπτονται ένα-ένα και από τη ζωή και από τη χαρτούρα. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν θα σας πούμε πάλι όλο το ιστορικό, γιατί όλοι το ξέρουν. Αυτό που είναι το καθοριστικό όμως, είναι ότι γίνεται τώρα μία αρχή που η διοίκηση Παχατουρίδη θα πάει να την εφαρμόσει και σε άλλους τομείς του Δημοσίου και σε άλλους τομείς του Δήμου. Το πρόσχημα θα είναι πάντα ότι δεν αντέχουν τα οικονομικά. Όταν και με στοιχεία τους αποδεικνύουμε ότι αντέχουν, όταν τα υποτιθέμενα εκατομμύρια που έχει πλεώνασμα ο Δήμος τα έχουν ράψει κάτω από το μαξιλάρι και τα εμφανίζουν μόνο προεκλογικά για να λένε ότι είναι νοικοκυρεμένος ο Δήμος, και όταν με το άλλο χέρι δίνουν απλόχερα επιδοτήσεις για ρουσφετάκια, δίνουν απλόχερα επιδοτήσεις για επιχειρηματικούς ομίλους και άλλους ημέτερους κολλητούς της διοίκησης Παχατουρίδη. Αυτά τα λέμε και τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τα τονίζουμε για άλλη μια φορά και τους κοιτάμε στα μάτια, και τους δημοτικούς συμβούλους θα μπορούμε να τους κοιτάμε στα μάτια και τον κόσμο θα μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια, λέγοντάς τους ότι ποτέ δεν τους κρύψαμε την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο τους καλούμε ακόμα και την τελευταία στιγμή να αποσύρουν αυτή την απαράδεκτη μετόδευση που έχουν οργανώσει. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, δηλώνουμε εξ αρχής. Θα κάνουμε καταρχήν ότι περνάει νομικά από το χέρι μας για να βγει αυτή η πράξη παράνομη, άδικη και να ακυρωθεί. Θα προσφύγουμε δηλαδή στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό που φοβούνται δεν είναι νομικές πράξεις. Είναι ο αγώνας, είναι ο κόσμος, είναι ο λαός που κάθε μέρα καταλαβαίνει τι ρόλο βαράνε και δεν το πείθουνε ούτε οι βιτρίνες, ούτε τα βιντεάκια στο YouTube, ούτε τα βιντεάκια στο Facebook, ούτε οι χειραψίες, ούτε οι στημένες φωτογραφίσεις. Κάτι τελευταίο. Σήμερα προσπαθούν να ολοκληρώσουν ένα έγκλημα. Και επειδή δεν έχουν τα κότσια ούτε ανοιχτά να το κάνουν, έχουν κρυφτεί ο καθένας στο σπίτι του πίσω από έναν υπολογιστή για να ψηφίσουν την απόφαση 14 γυναικών πατώντας απλά ένα κουμπί. Και οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί αύριο μεθαύριο να λένε το έκανα με πόνο ψυχής και προσπάθησα και άλλα τέτοια. Λοιπόν, επειδή αυτά τελειώσανε και δεν φτουράνε πλέον, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια κεντρική πολιτική που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πάνε γραμμή όλες οι κυβερνήσεις, και εδώ ο άνθρωπος που λέγεται Ανδρέας Παχατουρίδης και η διοίκησή του την υλοποιεί. Ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά ή έστω να έχει φέρει μια αντίσταση. Δεν το κάνει, άρα ό,τι γίνει το χρεώνεται όλη η διοίκηση, όχι μόνο ένα ή δύο από αυτή, και ενάντια σε αυτή τη διοίκηση και την πολιτική που ακολουθεί, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και πάλι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια όμως σε αυτές τις 14 γυναίκες που πάρα πολύ περήφανα, και το τονίζουμε αυτό, ήταν η ζωντανή απόδειξη του συνθήματος, όλοι για έναν και ένας για όλους. Να είστε καλά.